πάρουν ένα μπάρζα και τους τρεις. Ξεκινήσουμε με τον έναν, στο δεύτερο και μετά στον τρίτο. Για να μας ενημερώσουν για το συγκρότημά τους, να τους γνωρίσουμε και να μάθουμε πέντε πράγματα για αυτούς. Εδώ θα γίνει σφαγή, χαμός, κράκα, γκρούκα, κάτσε μεγάλη. Δεν πιστεύω. Ωραία κοντά το στοματάκι σου εδώ πέρα. Σε καλωσορίζω. Καλησπέρα σας. Είσαι ο. Ο Γιώργος. Και παίζεις. Κιθάρα. Κιθάρα. Με κιθαρίστα. Μπλέξαμε, εντάξει, δεν κινδυνεύεις ούτε εσύ. Ναι. Λοιπόν, γιατί λέγαμε πριν ότι με βάση τους μπασίστες υπάρχει ένας γενικός κίνδυνος. Όποιος μπλέκει με μπασίστες, μπλέκει τα μπούτια του. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάει. Καλά. Προχωράει το συγκρότημα. Το συγκρότημα αυτό είναι ένα project, το οποίο είμαστε μια παρέα πολλά χρόνια, 20 χρόνια. Και συμμετέχουμε σε διάφορα πράγματα. Αυτό το συγκεκριμένο project είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από τον Γρηγόρη και υλοποιήθηκε με τη βοήθειά μας. Έχετε μεγάλη επίβλαση σχέδια, διότι η κίνηση που κάνατε είναι κίνηση ματ. Σε μια εποχή που τα CD είναι στην αδράνεια, σε μια εποχή που όλοι απλώς ανεβάζουν τα τραγούδια τους στο ίντερνετ κλπ. Εσείς προβήκατε σε επίσημη κυκλοφορία, κανονικότατη, σφραγισμένο το CD, ταινίες γνησιότητος με δισκογραφική εταιρεία που υπάρχει, κινείται στο εμπόριο. Πώς έτσι? Κοίταξε, στη ζωή πρέπει να το δοκιμάζεις όλα μια φορά. Εμείς για πρώτη φορά κάναμε κάτι σωστά. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνατε κάτι σωστά, διότι από ό,τι άκουσα το CD σας, έχετε βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα έχετε κάνει και άλλα πράγματα σωστά. Και εγώ, αν και με τα αγγλόφωνα συγκροτήματα, εντάξει, είμαι λίγο δίστροπος. Ναι. Είμαι λίγο δίστροπος με τα αγγλόφωνα. Αν και εγώ, βέβαια, σαν παιδί και εγώ ξεκίνησα με αγγλόφωνα συγκροτήματα. Εκεί είμαι σαν παιδιά τώρα. Ακριβώς. Το βλέπω, το βλέπω, ναι. Και οι δύο-τρεις πρώτοι μου δίσκοι αγγλόφωνοι ήταν. Αλλά από εκεί και πέρα μετά είχα την απέτηση να παίζω και να ακούω κάτι που να μου μιλάει και πέρα από μουσικά, να μου μιλάει και στιχουργικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, διότι πολλά συγκροτήματα, παρόλο που είναι αγγλόφωνα, καταφέρνουν να σε πείσουν ότι αξίζουν. Και ίσως η Red Tree Religion να είναι και ένα από αυτά τα συγκροτήματα. Θα μου πείτε, είσαι σίγουρος? Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Γι' αυτό και λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι τους για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Γιώργο, σε ευχαριστώ για την που ήρθες εδώ. Θα συνεχίσω με τους άλλους.
Σταύρο, άστο να τσουλάει να το έχουμε σαν χαλάκι από κάτω να ακούμε τους Red Tree Religion όσο θα μιλάω με τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, πώς τα άκουσες τα παιδιά? Πολύ καλά. Καλά παίζουν τα παιδιά. Καλή, έτσι. Σε καλωσορίζω και εσένα στην εκπομπή εδώ, Rock and Roll και Τσάμικο, και στον Ατλαντής 105,2, ο οποίος είναι ένας σταθμός ο οποίος έχει αυτή την ειδική εκπομπή κάθε Κυριακή 2 με 4 το μεσημέρι και δίνει τη δυνατότητα σε συγκροτήματα νέα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, και αυτό κάνουμε και σήμερα με εσάς. Χάρηκα ιδιαίτερα όταν ήρθα πριν κάνα μήνα και βρήκα ένα φάκελο να με περιμένει, που ήταν ένα φάκελο που είχε στείλει εσύ στην εκπομπή μου με το CD σας. Και έτσι γνωριστήκαμε και έτσι καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε σήμερα. Μην τα λες όλα. Δεν χρειάζεται. Μα γιατί. Καλά είναι, ωραία πράγματα λέω. Εσύ το project το έχεις στήσει εσύ προσωπικά ή ξεκινήσατε παρέα με τα παιδιά? Κοίταξε, βασικά με τα παιδιά είμαστε φίλοι καμιά 20ετία τώρα. Από το σχολείο βασικά και παίζουμε μαζί πολλά χρόνια. Κυρίως ασχολούμαστε με διασκευές 70s και 80s, ας πούμε, και παράλληλα έχουμε ένα σχήμα που λέγεται Broadband, που παίζουμε έτσι Deep Purple, Thin Lizzy και τέτοια πράγματα, Gary Moore, ξέρω, για αυτά. Τώρα, εντάξει, τόσα χρόνια που ασχολούμαστε γενικά και ασχολούμαστε προσωπικά με τη μουσική, είχα κάποια κομμάτια έτσι στην άκρη και κάποια στιγμή είπα να τα υλοποιήσω, ας πούμε, και τα παιδιά με χαρά, ας πούμε, συμμετείχαν σε όλα αυτά, όπως και κάποιοι άλλοι φίλοι. Είναι μουσική και στίχη δική σου, δηλαδή? Ναι, βασικά ναι. Ωραία, η βάση του συγκροτήματος, μου είπες ότι είσαστε Πειραιώτες, για την ακρίβεια. Νίκαια Κορυδαλλός. Νίκαια Κορυδαλλός, ωραία. Ξέρεις, όταν γίνονται πράγματα που αφορούν τον Πειραιά, συγχρόνως ταυτόχρονα αφορούν και πιο άμεσα τον Ατλαντής 105,2, γιατί επειδή είμαστε πειραιώτικος σταθμός εμείς, γουστάρουμε και ό,τι συμβαίνει στον Πειραιά να το στηρίζουμε και να το αγαπάμε, και χαίρομαι που είσαστε κι εσείς πειραιώτικο συγκρότημα. Τι λες να ακούσουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, θα έλεγα να ακούσουμε το τρίτο κομμάτι του το CD που λέγεται Θαμπελίνα, είναι instrumental και είναι ένα funky παραμύθι. Α, το instrumental, θα ακούσουμε εκείνο που είχα βάλει στην εκπομπή την πρώτη φορά. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι εσύ προσωπικά δεν είσαι κάποιος καινούριος ακροατής της εκπομπής. Είσαι ακροατής της εκπομπής εδώ και 20 χρόνια, μου λέγες. Εντάξει, δεν ξέρω. Κάπου εκεί. Και είχαμε κάποιες κοινές φίλες που και εκείνες ήταν φανατικές τότε και με ακούγανε την εκπομπή. Την Μαρίζα, την Δέσποινα και τη Χρυσούλα. Βέβαια, βέβαια. Η Μαρίζα, επειδή μιλήσαμε, θα μας ακούει τώρα. Μπορεί και να ακούει. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στη Μαρίζα και στα λαδιοκορίτσια, και ας μην ακούνε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το ιδιαίτερο instrumental κομμάτι από τους Red Tree Religion.
Γεια σου και σένα, Μάνο. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται? Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εσύ τι όργανο παίζεις? Εγώ παίζω τύμπανα. Τύμπανα. Είπαμε λοιπόν ο Γιώργος ο κιθαρίστας, εσύ παίζεις τύμπανα και ο Γρηγόρης τι έπαιζε? Έπαιζε μπάσο, τραγουδούσε και έκανε και όλα τα υπόλοιπα. Μην τα πάμε όλα, εκτός από τον μπάσο. Ναι, αυτό το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε, ναι. Επανορθώνουμε λοιπόν. Καλά, αφήσατε ένα μπασίστα να καθοδηγεί το συγκρότημα, είστε με τα καλά σας? Είχα τις αμφιβολίες μου εξ αρχής. Είχα τις αμφιβολίες μου. Τις ενστάσεις μου ήδη τις κατέθεσα, αλλά δεν τις ακούστηκαν δυστυχώς. Ναι. Έχετε τίποτα άμεσο να κάνετε, καμία συναυλία προγραμματισμένη? Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία, αλλά μέσα στον Ιούλιο θα γίνει κάποιο live με διασκευές κυρίως και τα κομμάτια του CD. Ναι. Τι άλλα ονειρεύονται οι Red Tree Religion για το που αφορά το μέλλον τους? Εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Συνήθως βασικά είμαστε μία παρέα και ο καθένας έχει ίσως διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του, οπότε φροντίζουμε να κοιτάμε το πού συναντιόμαστε. Αυτή η δουλειά, ας πούμε, του Γρηγόρη είναι το σημείο στο οποίο συναντηθήκαμε. Οπότε ίσως και για το μέλλον κάπως έτσι θα πορευτούμε. Ο καθένας φέρνει τις δικές του ιδέες και όπου δούμε ότι άλλοι μπορούν να βοηθήσουν και μπορούν να συμμετέχουν, θα τα διαλέξουμε ως κοινό έδαφος για να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Τι σημαίνει Red Tree Religion? Μια ερώτηση που έπρεπε να απαντήσει ο Γρηγόρης. Συγγνώμη, μην μου πεις ότι δεν ξέρεις τι σημαίνει το όνομα του συγκροτήματός σου. Ναι, σημαίνει θρησκεία του κόκκινου δέντρου. Αλλά η δεν θρησκεία του κόκκινου δέντρου. Καλό μου ακούγεται. Μια χαρά. Και το σπάρκινγκ που είναι ο γενικός. Night Last is parking, για ξεκαθαρίσια μου. Είναι Sparking Night Last. Sparking Night Last είναι ο τίτλος του CD. Ακριβώς, είναι και το πρώτο τραγούδι. Μάλιστα. Είναι ονομασία του πρώτου τραγούδι. Είναι ένα mini CD με τρία τραγούδια, να διευκρινίσουμε, έτσι. Σωστά. Το οποίο πού μπορούν να βρουν αυτοί που ενδιαφέρονται? Σε όλα τα δισκάδικα γενικά? Σε όλα τα δισκάδικα, στο ίντερνετ βέβαια, είναι διαθέσιμο. Έχετε κάποια σελίδα, θες να την πεις? Reverbernation, ναι, στο Reverbernation. Πώς και ξαναπέστω? Reverbernation. Reverbernation. Ελληνικότατο, ωραίο. Ελληνικότατο. Λοιπόν, Μάνος είπαμε. Μάνος. Έπεσα μέσα ευτυχώς. Θα κυγόμουν. Λοιπόν, Μάνος, ευχαριστώ και εσένα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας εύχομαι, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Ωραία η δουλειά σας. Θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι μπορείτε στο μέλλον, αν συνεχίσετε και εύχομαι να το κάνετε, να κάνετε πράγματα, δηλαδή το έχετε, είσαστε ένα καλό γκρουπ το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων σε κάνα χρόνο μπορεί να κυκλοφορήσει και κάνα δεύτερο CD ολοκληρωμένο ή... Πάρα πολύ πιθανό. Λοιπόν, Red Tree Religion, σας ευχαριστώ παιδιά για την παρουσία σας εδώ στον Αθλαντής 105,2 και σταυρούλα. Λέω να συνεχίσουμε με metal. Τα δικά μου. Fight the fight! Έτσι δεν κάνουν οι μεταλλάδες. Fight the fight! Για δώσε αυτό που έχω διαλέξει.